Αντί να θεωρούμε ότι αποτελεί μια μεγάλη έκπληξη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Κύπρο, θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι η αρχή ενός νέου κύκλου. Όλοι έχουν δει τα αποτελέσματα, είδαμε ας πούμε ότι το DC πήρε δύο έδρες, το ΑΚΕΛ μία έδρα, ο Φιδίας Παναγιώτο μία έδρα, το ΕΛΑΜ μία έδρα και βέβαια το ΔΙΚΟ μία έδρα. Ε, κλασικά, αν θυμάστε καλά, είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε ένα πλαίσιο του τύπου 2-2-1-1. Με τις αλλαγές είναι μερικοί που θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι απλώς λεπτομέρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα κόμματα αλλάζουν, οι άνθρωποι εξελίσσονται και επηρεάζονται από νέα δεδομένα, όπως το βλέπουμε ειδικά με το YouTube και βέβαια το TikTok. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η, η κλασική ξύλινη γλώσσα ε, έχει πολύ λιγότερο πέραση στον χώρο της πολιτικής. Πολλοί θέλουν νέα δεδομένα και είναι κατανοητό. Επίσης μην ξεχνάμε και το θέμα της αποχής. Επίσης όταν υπάρχει κάτι το καινούριο, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα, είναι ένα πλαίσιο που γίνεται ασύγκριτο. Άρα, όταν βλέπουμε τα ποσοστά, δηλαδή ότι ε, ε, ο Δυσή έχει 24,7% του Ακέλ, 21,7% και έχουμε τώρα και τον Φιδία Παναγιώτου που έχει 19,4%. Δηλαδή πάνω κάτω είναι ένα ποσοστό που μοιάζει με ένα κλασικό κόμμα και θα έλεγα μάλιστα ισχυρό. Όταν βλέπουμε ότι αφήνει πίσω και το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ ενώ υπήρχε ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο κομμάτων, στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διαφορά. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, ήταν ένα αποτελέσμα που δεν περιμέναμε αφού το είχαμε ήδη στις δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα είναι αυτό είναι απλώς κάτι το καινούργιο, είναι μια εξαίρεση είναι απλώς κάτι που θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Και πιστεύω ότι θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά γιατί τα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι οι εφημερίδες, όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι το ραδιόφωνο δεν επιτρέπουν μια μεγάλη ελευθερία για ανθρώπους που είναι ανεξάρτητοι. Κατά συνέπεια χρησιμοποιούν τις πιο νέες τεχνολογίες οι οποίες μέσω του διαδικτύου τους επιτρέπουν όχι μόνο να εκφραστούν αλλά να προσεγγίσουν ανθρώπους που δεν θα πήγαιναν στα αυτά τα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά συνέπεια είναι αναμενόμενο να έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει ουσιαστικά να μας βάλει σε σκέψεις και να σκεφτούμε πιο βαθιά ποιος είναι ο τρόπος επικοινωνίας όταν θέλουμε να υπάρχει συνεννόηση και τελικά τι θέλει ο λαός όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση σε επίσημο επίπεδο.